Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, σήμερα συν Θεό βρισκόμαστε πάλι μαζί και θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε πώς ο Θεός θα προφυλάξει τους δικούς του ανθρώπους από το κακό του Αντιχρίστου. Πώς θα το κάνει αυτό? Είναι δυνατόν ο Θεός να αφήσει τα παιδιά του χωρίς να τα προστατεύσει? Δεν θα τα αφήσει λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο αγαπητοί φίλοι πρέπει να είμαστε σταθεροί με πίστη στο Θεό μας, στο Χριστό μας, και να ξέρουμε ότι τα σημεία των καιρών αυτά δεν θα μείνουν έτσι, αλλά θα γίνουν ορισμένα πράγματα τα οποία θα γνωστοποιηθούν, και όπως μας λέει η Αποκάλυψη, ολόκληρος ο κόσμος θα μαθητευτεί και θα πιστοποιηθεί και θα έχει υπόψη του ότι αυτά τα πράγματα όταν έρθουν, τότε έρχεται ο Αντίχριστος. Δεν θα ευνηδιάσει, ουδέποτε θα ευνηδιάζει τους κατά Χριστόν ανθρώπους, δηλαδή τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και δεν θα τους ευνηδιάσει, διότι από την αγαθότητά του ο Θεός θέλει να μας προειδοποιήσει, όπως μας έχει προειδοποιήσει και στην Αποκάλυψη. Θα ανοίξουμε λοιπόν την Αποκάλυψη κι εμείς. Η Αποκάλυψη είναι μυστηριώδες και ανερμήνευτο βιβλίο εν πολλής, το οποίο κατά προσέγγιση θα μπορέσουμε εμείς να το διαβάσουμε, και πολλοί ενέσκυψαν ανά τους αιώνες το βιβλίο αυτό για να το ερμηνεύσουν. Εμείς όμως θα πάρουμε εκείνα τα σημεία τα οποία έχουν οφθαλμοφανή πλέον εξήγηση. Δηλαδή, ορισμένα σημεία της Αποκαλύψεως, τα οποία έχουν καθαρή ερμηνεία. Άλλα έχουν μυστηριώδη ερμηνεία και άλλα τελείως και κρυμμένη ερμηνεία από τη διάνοια των ανθρώπων. Τρεις βαθμίδες λοιπόν. Μία τελείως και κρυμμένη, όπως είναι το βιβλιαρίδιο που τρώει ο Άγιος Ιωάννης, αποκρύπτει και τα είδε μόνο ο Άγιος Ιωάννης και ήταν μόνο για αυτόν, αλλά είναι μυστήρια τα οποία και σε μας κατά δύναμη αποκαλύπτονται. Του λέει λοιπόν ο Θεός του Αγίου, μέτρησε το θυσιαστήριο με καλάμι. Την αυλή που είναι έξωθεν του ναού έκβαλε έξω και μην τη μετρήσεις, διότι εδόθη της έθνεση. Και την πόλη την Αγία πατήσουσε μήνας 42. Ως εδώ θα ερμηνεύσουμε αγαπητοί φίλοι τι θέλει να πει ράβδος μετρήσεως και μέτρησεων των ναών και τους προσκυνούντας των ναών. Και τους έξωθεν του ναού μη μετρήσεις, μη μετρήσεις. Η αυλή που εδόθη της έθνεση ποια είναι? Εδώ ομιλεί Αποκάλυψης του Ιωάννου του Θεολόγου περί της προστασίας των πιστών, οι οποίοι θα μείνουν πιστοί στο Θεό και αυτοί, και ο Θεός θα προστατεύσει οπωσδήποτε τους πιστούς του ανθρώπους. Ο περισσότερος κόσμος δυστυχώς, από ό,τι μας λέει η Αποκάλυψη, δεν θα μείνει πιστός στον Ιησού Χριστό αλλά και στην Εκκλησία Του, αλλά θα πλανηθεί. Θα προσκυνήσει δηλαδή με λίγα λόγια τον Αντίχριστο. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να το εννοήσουμε αυτό καλά, ότι ο περισσότερος κόσμος κοίται εν το πονηρό. Είναι κρίμα, διότι αυτός αρνείται ουσιαστικά το Θεό, και η πλάνη αυτή που υπάρχει σήμερα σε πολλά μέρη της γης ακριβώς εκεί μας οδηγεί, στο να προσκυνήσουν οι άνθρωποι τον Αντίχριστο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατά τόπους, μέσω της μαγείας και της πλάνης, οι ψευδοπροφήτες που λέει η Αποκάλυψη, οι ψευδοπροφήτες πλανούν τους ανθρώπους, δηλαδή τους βγάζουν από την αλήθεια. Οι μάγοι τι είναι? Οι μάγοι είναι άνθρωποι οι οποίοι μισούν το Θεό και συμπαθούν το διάβολο. Οι μάγοι είναι εκείνοι οι οποίοι τίποτε άλλο δεν κάνουν παρά μόνο να πλανούν τον κόσμο, να παραπλανούν τον κόσμο. Είναι εκείνοι που συμμαχούν με το διάβολο, πουλάνε την ψυχή τους
και προσπαθούν να φέρουν και τους ανθρώπους σε αυτό που πιστεύουν αυτοί. Είναι οι πάμπολες αιρέσεις τις οποίες η Εκκλησία μας έχει απομονώσει με την προσπάθεια, τη μεγάλη προσπάθεια που έδωσε ο Θεός με τον πατέρα, μακαριστό πατέρα Λεβιζόπουλο και με πολλούς άλλους αξίους. 401 αιρέσεις, 410 αιρέσεις κατά άλλους. Εν πάση περιπτώσει, γύρω στις 400 αιρέσεις έχουν επισημανθεί και έχουν αναλυθεί. Αυτοί όλοι πλανώνται και υποτάσσονται στον Αντίχριστο. Γι' αυτό και ο Θεός, όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έβλεπε την οπτασία, τη μυστηριώδη, την οποία ονόμασε Αποκάλυψη, στο σημείο αυτό λέγει στον Άγιο Ιωάννη, πάρε το ναό, το ραβδί αυτό, το καλάμι, και μέτρησε το ναό μου. Μέτρησε δηλαδή τους ανθρώπους που προσκυνούν το ναό μου και το Άγιό μου θυσιαστήριο. Τους άλλους μην τους μετρήσεις. Αυτοί είναι οι αρνητές του Χριστού, αυτοί είναι εκείνοι που θα λάβουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν θα ομολογήσουν αχρητέλους μέχρι το τέλος τον Χριστό, ή θα λιποψυχήσουν, ή θα δυσπιστήσουν, ή θα βρεθούν σε μια κατάσταση τέτοια που θα αρνηθούν τον Χριστό, παραπλανημένοι ίσως από τα σημεία του Αντιχρίστου, διότι θα εμφανιστεί και σαν άγγελος φωτός. Ο Αντίχριστος, ο ίδιος ο Αντίχριστος θα μεταμορφωθεί ως άγγελος φωτός, σαν αιωσφόρος. Το πρόσωπό του θα βρεθεί μέσα σε φως. Και χιλιάδες από δαίμονες θα βρίσκονται γύρω του και έτσι πολλοίς κόσμος, βλέποντας όλα αυτά τα σημάδια, θα πει «Να, αυτός είναι ο Θεός» και έχοντας παχυλή ιδέα περί Θεού ή άγνοια περί Θεού και Ιησού Χριστού, θα παραπλανηθούν. Όχι όμως οι πιστοί Ορθόδοξοι, εκείνοι που βρίσκονται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό, εκείνοι δεν θα πιστέψουν, δεν θα ασχοληθούν με το θέμα του Αντιχρίστου. Ένα από τα μεγάλα σημεία που θα επιδιώξει λοιπόν ο Αντίχριστος είναι αυτό, να μεταβληθεί σε άγγελο φωτός. Όσοι όμως προσέχουν στην Εκκλησία που προειδοποιεί τα τέκνα της, στη στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού, οι στρατιώτες του Χριστού θα μείνουν ακλόνητοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψουν αυτοί ότι ο Αντίχριστος είναι είτε ο Χριστός, είτε με τα ψευδοθαύματα που θα κάνει, θα μπορεί να παραπλανήσει τους πιστούς ανθρώπους. Οι άπιστοι λοιπόν θα πούνε ότι αυτός είναι Θεός και οι πιστοί θα πούνε ότι αυτός είναι διάβολος, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Και οι άλλοι δίπλα του είναι διαβόλοι, σατανάδες, υπάλληλοι του, άγγελοι της κολάσεως. Και επειδή δεν έχουν στερεά θεμέλια, είναι δίκαιο, και επειδή δεν αγωνίστηκαν για να σώσουν την ψυχή τους, είναι δίκαιο να επιτρέψει ο Θεός, αγαπητοί φίλοι, να παραπλανηθούν. Εκείνοι όμως που διαβάζουν την Αγία Γραφή, και αυτό το λέμε για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουν επιτέλους να διαβάζουν και να παρακολουθούν κύκλους μαθημάτων Αγίας Γραφής και το Κατηχητικό Σχολείο ή τα μικρότερα παιδιά, για να μπορέσουμε σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους να σταθούμε στα πόδια μας και να σώσουμε την ψυχή μας. Πόσο θα κρατήσουν εκείνοι που είναι έξω από την Εκκλησία όταν έρθει ο Αντίχριστος? Δεν θα κρατήσουν. Σαν τα καλάμια θα πέσουν με την πνοή του πρώτου ανέμου. Μόλις ο Αντίχριστος σφίξει λιγάκι τα λουριά, τότε θα δούμε χιλιάδες κόσμο να αποσαθρώνεται, να διαλύεται και οι πιστοί, και λίγοι να είναι οι πιστοί οι οποίοι θα μένουν σταθεροί και ακλόνητοι. Τότε μην πούμε εγώ θα πάω με την πλειοψηφία, τότε να πούμε εγώ θα πάω με την Εκκλησία του Χριστού. Εύχομαι η Ορθοδοξία να συγκρατήσει τον κόσμο της και οι ιερείς με ανδρεία να μπουν μπροστά στον αγώνα αυτό, διότι τα σημεία των καιρών πληθαίνουν, αγαπητοί φίλοι, οι θεομηνίες είναι μεγάλες και θα γίνουν όλα όσα μας έχει πει η Αποκάλυψη. Βέβαια, δεν βάζουμε ποτέ ημερομηνία, να το έχουμε υπόψη μας αυτό, ουδέποτε θα βάλουμε ημερομηνία, γιατί η ημερομηνία είναι των ψευδοπροφητών. Όταν ακούτε ημερομηνίες, είναι ψευδοπροφήτης. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν θα δώσουμε ποτέ ημερομηνία.
Και δεν θα πάμε με τους πολλούς. Θα πάμε με τους συνετούς, τους λίγους. Θα πάμε με τους άξιους επισκόπους. Θα πάμε με τους πνευματικούς μας. Θα πάμε με τα αδέρφια μας, τους εχριστό αδελφούς. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Δεν θα ακολουθήσουμε ούτε συστήματα, ούτε φωτισμένους του κόσμου, ούτε κανέναν. Θα ακολουθήσουμε την Εκκλησία μας. Αυτό είναι η σωτηρία και αυτή είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Γι' αυτό σήμερα πρέπει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Όχι χριστιανοί της λαμπαδούρας και της Αναστάσεως μόνο. Αλλά να είμαστε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, γιατί με το να μπαίνουμε στην Εκκλησία μέσα, κάνουμε πολύ μεγάλο καλό στην ψυχή μας. Ξυπνάμε από τον ύπνο του κόσμου. Επίσης να προσέξουμε εκείνους που μιλούν γλώσσες οι φωτισμένοι. Είναι μια άλλη κατηγορία ανθρώπων του διαβόλου, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν πάρα πολλά να κάνουν στη σημερινή εποχή. Γι' αυτό θέλει προσοχή και από αυτούς. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο διάβολος έχει δύναμη να κάνει θαύματα, πραγματικά. Έχει τη δύναμη, παραδείγματος χάρη, τον υδρότα του ανθρώπου να τον μεταβάλει σε μύρο. Μπορεί να μιλάει και να λέει ψευδοπροφητικά πράγματα. Έχει στη διάθεσή του πολλούς υπαλλήλους, και από το ανθρώπινο δυναμικό και από το αγγελικό δυναμικό, αυτούς που εξέπεσαν. Γι' αυτό θα προσέξουμε πάρα πολύ να μην πλανηθούμε, διότι πλάνη αυτή σημαίνει αιώνια κόλαση. Αυτή η πλάνη που μπορεί να γίνει σήμερα, αγαπητοί φίλοι, έχει μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να μας κοστίσει την αιωνιότητα. Την αιωνιότητα μπορεί να μας κοστίσει. Και δεν επιστρέφει αυτό ποτέ. Θα δούμε πράγματα τα οποία είναι φοβερά και τρομερά και δεν πρέπει εμείς ουδέποτε να πλανηθούμε. Εάν ρωτήσουμε εκείνους που έχουν κολλαστεί τι επιθυμούν, θα ζητήσουν όλοι με ένα στόμα ένα λεπτό της ώρας για να βγουν έξω από την κόλαση και να ζητήσουν ήμαρτον, να πούνε η λάστη τίμη του αμαρτωλού όπως ο Τελώνης, να χτυπήσουν το στήθος τους και να σωθούν. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Έξω δηλαδή από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Όταν ο Θεός επέτρεψε τον κατακλυσμό, σώθηκαν εκείνοι, αγαπητοί φίλοι, που ήταν μόνο μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας. Κατά την ίδια έννοια, και αυτοί που βρίσκονται μέσα, εντός, και τι θα πει εντός της Εκκλησίας, όχι να ανάβουμε ένα κερί όποτε θυμηθούμε, αλλά να έχουμε πνευματικό, να επικοινωνούμε τα μυστήρια, να κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό σημαίνει εντός της Εκκλησίας και των μυστηρίων. Ας αφυπνιστούμε και ας δούμε αυτό το πράγμα, ότι είναι απαραίτητο πλέον. Το παρήγορο σημείο, ένα άλλο παρήγορο σημείο που υπάρχει σήμερα όμως είναι, να το πούμε και αυτό, είναι ότι ο κόσμος σιγά σιγά αντιλαμβάνεται ότι διατρέχει τον έσχατο κίνδυνο της απολίας της ψυχής του, να βρεθεί ξαφνικά στην κόλαση, να βρεθεί εκτός Θεού και σπέβδουνε πάρα πολύ στους εξομολόγους. Είναι παρήγορο αυτό ότι ο κόσμος αρχίζει και αφυπνίζεται και εξομολογείται. Αυτός ο λαός που είναι το λιοντάρι, το κοιμισμένο, ξυπνάει και έρχεται στην Εκκλησία του. Έρχεται να γνωρίσει τα θέσπατα και τα λόγια του Θεού. Αυτό είναι παρήγορο, αγαπητοί φίλοι, είναι πάρα πολύ παρήγορο αυτό. Ας επανέλθουμε λοιπόν. Ο Άγιος Ιωάννης θέλει να μπει και να μετρήσει. Κάποιος θα τους μετρήσει. Κάποιος όμως δεν θα τους μετρήσει. Θα μετρήσει το ναό σημαίνει προστασία του Θεού. Ο Θεός δηλαδή μέσω του αγγέλου του διαμηνύει μέσα της οπτασίας που είδε στη σπηλιά της Αποκαλύψεως να μετρήσει. Σημαίνει η καθαρά προστασία του Θεού προς τους πιστούς. Όπως ο Τσοπάνης αριθμεί τα πρόβατά του για να ξέρει πόσα είναι, έτσι και ο Θεός εδώ
είναι η εκδήλωση προστατευτικού ενδιαφέροντος του Θεού προς τον άνθρωπο. Και όπως βεβαιώνει ο Κύριος με το μοναδικό και αδιάψευτο λόγο του και οι τρίχες της κεφαλής ημών, οι συν οι ρυθμιμένε. Είναι μετρημένες από το Θεό, φροντίζει ο Θεός όχι μόνο για τα σπουδαία θέματα, τα σοβαρά θέματα της ζωής μας, αλλά και για τα πιο λεπτομεριακά μέρη της ζωής μας, να μας προφυλάξει. Και μία τρίχα της κεφαλής μας είναι η ρυθμιμένη και δεν πέφτει κάτω στη γη εάν ο Θεός δεν θέλει. Και αν ένα σπουργίτι που πετά στον αέρα δεν πέφτει κάτω νεκρό εάν ο Θεός δεν επιτρέψει. Και πλιστάκι οι δαίμονες, τη στιγμή που ραβδίζονται από τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, δηλώνουν ότι υφίστανται τον βασανισμό αυτό, διότι το επιτρέπει ο Θεός. Και αν θυμηθούμε και στους χείρους ακόμα, δεν επέτρεψε, δεν μπόρεσαν να μπουν, εάν δεν έπαιρναν την άδεια του Χριστού οι δαίμονες. Ζήτησαν άδεια, επίτρεψέ μας, ούτε σε έναν κουνούπι δεν μπορεί να μπει ο δαίμονας, το λένε οι ίδιοι διαστόματος δαιμονισμένων, δεν μπορούμε σε ένα κουνούπι να μπούμε αν δεν μας διατάξει εκείνος. Ας προσέξουμε όμως στις περιπτώσεις που ο διάβολος λέγει για ψέματα πάρα πολλές φορές από το στόμα αυτών των ανθρώπων, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτό το σημείο πραγματικά είναι αλήθεια ότι δίχως την άδεια του Θεού ο δαίμονας δεν μπαίνει σε κανέναν μέσα. Εσταυρώθη λοιπόν ο Κύριος, εννοεί, όταν λέει μέτρησε τον ναό, εννοεί την προστασία του, την άπειρη προστασία του. Και το λέει αυτό διότι παλιά στους Εβραίους ήταν εκδηλωμένη η παρουσία του Θεού μόνο στο ναό του Σολομώντος. Όμως εδώ είναι αλληγορική η έννοια του ναού. Ένα άλλο σημείο, όπως είπαμε 38 και αναφέρεται σημείο εκδηλωμένο, είναι ο ναός του Σολομώντος. Όταν κτιστεί πάλι ο ναός του Σολομώντος, τότε να ξέρουμε αγαπητοί φίλοι, ότι ο ίδιος ο Αντίχριστος τον έχει οικοδομήσει. Αυτός θα ηγηθεί της ανοικοδομήσεως του ναού. Αυτό το ναό του Σολομώντος σήμερα τον έχουν στόχο οι Εβραίοι να τον ανοικοδομήσουν. Μόλις δοθεί το σύνθημα θα περιμένουν άγρυπνοι να οικοδομήσουν το ναό. Και υπάρχουν, όπως έχουμε πει, πολλά σενάρια για το πώς θα γίνει αυτή η ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος. Πάντως, όλα είναι έτοιμα, όπως λένε και τα περιοδικά τους, και το Time της Νέας Υόρκης, το έγκριτο αυτό περιοδικό, παγκόσμιο περιοδικό, που μεταφέρεται σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες, υπάρχει ακριβώς αυτό το σχέδιο, το πώς θα έχουν έτοιμα τα άμφια, τα έχουν ήδη έτοιμα και τις πέτρες του ναού. Είπαμε ότι αυτό είναι ένα σταθερό σημείο. Το 666 η ανοικοδόμηση του ναού και οι δύο προφήτες είναι τα τρία σταθερά σημεία της Αποκαλύψεως για τα οποία δεν μπορεί κανείς μα κανείς να αμφιβάλλει. Ο ναός του Θεού σημαίνει, όπως είπαμε, την προστασία του Θεού. Και η Αποκάλυψη είναι φανερά στραμμένη στο σημείο αυτό, για να αναφερθεί στο σημείο αυτό. Ένα πιο κάτω η Αποκάλυψη λέει «Θα δώσω τις δυσί μάρτισή μου και προφητεύσουσι και ούτε εισήν εδίο ελέ και εδίο λιχνίε ενώπιον της γης εστώσε». Οι μάρτυρές του δηλαδή.
Και όποιος θέλει να τους αδικήσει, πείρε εκπορεύεται εκ του στόματος αυτών και κατεστεί τους εχθρούς αυτών. Και ή τις θέλει αυτούς αδικήσε, θέλει αποκτανθήνε. Θα πεθάνει όποιος θέλει να τους αδικήσει. Ούτε έχουσε εξουσία των ουρανών, κλείσε, ή να μη η ετός βρέχει τα σημέρα της προφητείας αυτών. Και έχουν εξουσία επί των υδάτων, στρέψε αυτά εις αίμα και πατάξε την γη ο σάκης εάν θελήσωση. Και όταν τελέσωσε τη μαρτυρία αυτών, τότε το θηρίον το ανεβαίνουν εκ της αβύσσου, ποιήσει με ταυτόν πόλεμον και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς. Όλος ο κόσμος, αγαπητοί μας εν Χριστώ αδελφοί, που γεννήθηκε από την ημέρα που δημιουργήθηκε ο κόσμος έως την ημέρα της συντελείας του κόσμου, όποιος γεννήθηκε πάνω στη γη θα αποθάνει. Ουδείς θα μείνει αθάνατος. Διότι πρωτότοκος των νεκρών εγένετο ο Χριστός. Εφόσον ο Θεός, ο παντοδύναμος Θεός, απέθανε, ουδείς στον κόσμο τούτο δεν θα μείνει δίχως να αποθάνει. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να δούμε είναι το σημείο της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Θα υπάρξουν άνθρωποι όμως οι οποίοι δεν θα πεθάνουν και είναι αυτοί όταν θα ζούνε κατά τη στιγμή της Δευτέρας παρουσίας, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, που θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας κατά την Δευτέρα παρουσία. Όχι η αρπαγή που λένε οι Προτεστάντες, αλλά αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος και η οποία είναι στη Δευτέρα παρουσία. Αυτή που λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτή που λέει το Ευαγγέλιο μας. Αυτοί λοιπόν δεν θα δουν, δεν θα γευτούν θάνατο, αγαπητοί φίλοι. Θα είναι εξαίρεση. Όμως όλοι οι άλλοι, οι προηγούμενοι άνθρωποι, εμείς θα γευτούμε θάνατο. Και πρέπει να γευτούμε δικαίως θάνατο, γιατί κανένας δεν είναι άγευστος θανάτου. Κανένας δεν μπορεί να μείνει άγευστος θανάτου. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως υπάρχουν δύο ονόματα, δύο μεγάλοι προφήτες, οι οποίοι δεν εγεύθησαν θάνατο. Είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας, οι οποίοι ανελήφθησαν όπως ο Κύριός μας, μετετέθησαν δηλαδή, στον πνευματικό κόσμο, από τον υλικό κόσμο, δίχως να αφήσουν το σκήνομά τους να πεθάνει εδώ πάνω στη γη. Ο προφήτης Ηλίας δεν απέθανε, μετέστη. Πώς μετέστη ο προφήτης Ηλίας? Ο προφήτης Ηλίας μετέστη ως εξής. Είχε μαθητή τον Ελισαίο. Ο Θεός τον προειδοποίησε και του είπε: Ηλία, θα φύγεις σε λίγο από τον κόσμο. Το ανακοίνωσε, όχι θα αποθάνεις, θα φύγεις. Το ανακοίνωσε λοιπόν αυτό στον προφήτη Ελισαίο και του είπε: Κοίταξε, εγώ ετοιμάζομαι να φύγω. Εκείνος άρχισε να κλαίει. Πώς θα σε στερηθώ? Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσένα? Λέει: Άστα αυτά τώρα, διότι εγώ πρέπει να φύγω. Τότε του ζήτησε ο προφήτης Ελισαίος να του δώσει χάρη ο προφήτης Ηλίας. Και εκείνος του είπε, όταν πήρε το μήνυμα ο προφήτης Ηλίας, του είπε: Εάν με δεις την ώρα που εγώ θα ανυψώνομαι προς τον ουρανό, τότε θα σου δώσω διπλή τη χάρη μου. Σταμάτησε να κλαίει ο προφήτης Ελισαίος και συγκεντρώθηκε πάνω σε αυτά που του έλεγε ο προφήτης Ηλίας. Πού θα με αφήσεις μόνο μου? Πώς θα φύγεις? Και αφού του υποσχέθηκε να του δώσει τη χάρη μόνο αν τον δει όταν αναλαμβάνει τον ουρανό και ό,τι θέλεις θα σου το δώσω, ο προφήτης Ελισαίος ζήτησε τη διπλή χάρη του προφήτη Ηλία. Όχι τα χαρίσματα του προφήτη Ηλία, ο οποίος είχε φοβερά χαρίσματα του Θεού, κατέβαζε και πήρε από τον ουρανό, αλλά ζήτησε διπλά θαύματα. Ο προφήτης Ηλίας του είπε ότι ζητάς πολλά, αλλά εφόσον θα με δεις να φεύγω στον ουρανό,
θα σου γίνει το χατήρι αυτό. Και όπως κοιτούσε πέρα από τον Ιορδάνη, τον είδε ο προφήτης Ελισσαίος ξαφνικά να ανεβαίνει σε ένα άρμα πυρός με ύπους, άλογα, τα οποία ήταν μέσα σε φωτιά, γιατί ήταν πύρινος ο προφήτης Ηλίας, να ανεβαίνει πάνω στο άρμα ο προφήτης Ηλίας, για λίγο να σταματάει το άρμα αυτό και μετά να αναλαμβάνει, να ανεβαίνει προς τα πάνω. Ο προφήτης Ελισσαίος άρχισε να φωνάζει, «Σε βλέπω, σε βλέπω, ένα πύρινο άρμα ήρθε και σε πήρε». Και τότε ο προφήτης Ηλίας του έριξε τη μιλωτή του. Η μιλωτή ήταν σαν και αυτό που φοράγε και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ένα κάλυμα από δέρμα καμήλου το οποίο φορούσαν οι δύο προφήτες αυτοί, ο Ηλίας και ο Άγιος Ιωάννης. Τότε πήρε πραγματικά ο Ελισσαίος τη διπλή χάρη. Έγινε και αυτός πνευματοφόρος και έκανε και θαύματα. Έκανε πολλά θαύματα ο προφήτης Ελισσαίος. Ο δε προφήτης Ηλίας ανελήφθη, ανεγέρθη, ανεφέρθη στους ουρανούς, δεν επέθανε. Μετέστηκα από τα μία έννοια, μετάσταση έγινε. Και τον εκρατάει ο Θεός μαζί με τον προφήτη Ενόχ. Τους έχει προετοιμάσει ο Θεός διαμέσου των αιώνων ως ειδικά του όργανα, τα οποία ονομάζει εδώ στην Αποκάλυψη Ελέας. Η Ελέα, όπως ξέρετε αγαπητοί φίλοι, είναι το πιο ευλογημένο δέντρο πάνω στη γη. Και ο Κύριος μας αγάπησε το δέντρο αυτό πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε ότι πήγαινε πάντοτε τις περισσότερες φορές στο όρος των ελαιών, μέσα στις ελιές, στα δέντρα αυτά, και προσήφιε το. Και την τελευταία βραδιά της ζωής του, νύχτα σαν άνθρωπος, την πέρασε μέσα τους πόνους και τους αναστεναγμούς. Και εκεί που ίδρωσε με θρόμβους αίματος ο Κύριος, ήταν ανάμεσα στα αυτά τα ευλογημένα δέντρα τις ελιές, στον ελαιόνα αυτό. Εκεί και η Παναγία πολλές φορές πήγαινε και προσήφιε το. Γι' αυτό λοιπόν τους ονομάζει εδώ σαν ευεργέτες της ανθρωπότητος που θα είναι όταν έρθει ο Αντίχριστος, δύο ελέες και δύο λιχνίες. Λιχνίες είναι ο προφήτης. Έχουμε ξαναπεί αγαπητοί φίλοι ότι το κεράκι που βγαίνει μπροστά από τον ιερέα όταν βγάζει το Ευαγγέλιο συμβολίζει τον προφήτη Ιωάννη. Τον πρόδρομο Ιωάννη. Συγγνώμη. Τον Ιωάννη τον πρόδρομο, ο οποίος ήταν σαν κεράκι μπροστά στον ήλιο της θεότητος του Χριστού. Έτσι λοιπόν όλοι οι προφήτες είναι λιχνίες. Είναι αυτό που ζήταγε ο Διογέννης, να πάρει ένα λιχνάρι να πάει να βρει έναν άνθρωπο. Να φωτιστεί δηλαδή ο κόσμος. Είναι το φως. Ο προφήτης είναι φως για τους ανθρώπους. Είναι το φως του Θεού πάνω στη γη. Έτσι λοιπόν, επάνω στο θυσιαστήριο, ο Θεός διέταξε να υπάρχει μια επτάφωτη λιχνία. Η ράβδος του Αρών, η στάμνα με το μάνα μέσα στην Κιβωτό. Να λοιπόν που από εκεί προτυπώνεται ο λίχνος, το λιχνάρι, το φως δηλαδή. Τους δύο αυτούς προφήτες ο Θεός, τον Ενόχ και τον Ηλία, ο Ενόχ είναι της Παλαιάς Διαθήκης, θα τους στείλει σε μας. Το σημείο αυτό είναι ακλόνητο. Δεν τραντάζεται, δεν χάνεται. Δεν είναι κάτι σαν και αυτά που λέμε οι κάρτες. Είναι, δεν είναι. Τα καζίνο. Είναι το Αντιχρίστο, δεν είναι. Η εποχή του Αντιχρίστου θα σημαδευτεί από αυτούς τους προφήτες. Αν δεν έρθουν αυτοί οι δύο προφήτες, δεν θα υπάρχει περίπτωση να λέμε ότι είμαστε στην εποχή του Αντιχρίστου. Γι' αυτό κανείς να μην φοβάται. Θα το δούμε μέσα στη ζωή μας, όσοι ζήσουμε, όσοι από εμάς που ακούνε, ή τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας ζήσουν στην εποχή του Αντιχρίστου, να τα ξέρουν αυτά τα πράγματα, ότι θα έρθουν δύο προφήτες να μας πληροφορήσουν, να μας δώσουν όλη τη γνώση του Θεού. Δεν θα είμαστε εμείς οι οποίοι θα βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Θα είναι αυτοί πρώτοι που θα έρθουν να μαρτυρήσουν για μας. Τα θαύματα που θα κάνουν οι προφήτες αυτοί θα είναι ανάλογα των θαυμάτων που έκανε ο προφήτης Ηλίας. Τέρατα και σημεία. Και δεν θα έχει κανέναν ο οποίος δεν θα γνωρίσει πάνω στη γη την παρουσία αυτών των δύο προσώπων. Όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη θα τους γνωρίσουν. Με τη διαφορά ότι πάρα πολλοί από αυτούς θα τους μισήσουν.
Γιατί λέει παρακάτω η Αποκάλυψη, ότι αν δοθεί, θα το πούμε αυτό το σημείο γιατί είναι μεγάλο, όταν δοθεί στον Αντίχριστο η ευκαιρία να του σκοτώσει και του σκοτώσει, τότε θα χαρούν όλοι οι άνθρωποι της γης. Εδώ προφητεύεται και η τηλεόραση, γιατί πώς θα τους δουν όλοι οι άνθρωποι της γης, όπως λέει η Αποκάλυψη. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα μέσον για να τους δουν. Και αυτό το μέσον δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ίδια η τηλεόραση, η οποία ή ένα άλλο, εν πάση περιπτώσει, εργαλείο που θα μπορεί να δίνει εικόνα σε όλους τους ανθρώπους της γης. Θα μπορούν να κλείνουν τον ουρανό, να μην βρέχει. Θα μπορούν να θανατώνουν όποιος τους αντιστέκεται, γιατί θα βγάζουν, λέει, φωτιά από το στόμα τους. Γι' αυτό δεν θα είναι μικρή η παρουσία τους. Η παρουσία τους θα αναστατώσει όλη τη γη. Και όπως είπαμε, οι περισσότεροι άνθρωποι θα τους μισούν. Οι οπαδοί του Αντιχρίστου, βέβαια. Εμείς οι χριστιανοί όμως θα τους ακολουθήσουμε. Θα μας σηματοδοτήσουν, θα δείξουν και θα πούνε αυτός είναι ο Αντίχριστος. Για να μην υπάρχει λοιπόν καμία παρεξήγηση, θα έρθει αυτό το σημάδι, οι δύο προφήτες, το ακλόνητο σημάδι. Να λοιπόν που η Αποκάλυψη μας προειδοποιεί να μένουμε ήσυχοι, όχι όμως να εφησυχάζουμε, να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι ο Θεός θα μας δώσει να καταλάβουμε τι γίνεται. Ο κόσμος θα έχει έχθρα σε αυτούς τους δύο μεγάλους προφήτες. Εμείς όμως θα είμεθα προσανατολισμένοι πάνω σε αυτούς. Εξάλλου, ο κόσμος τότε θα έχει έχθρα. Ο κόσμος θα βρίσκεται σε μια φοβερή αναστάτωση μακριά από το Θεό. Φοβερότερη από τη σημερινή. Υπάρχει και φοβερότερη από τη σημερινή, αγαπητοί φίλοι. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο ολονών, υπάρχει και άλλη πτώση στο ανθρώπινο γένος. Κι άλλος οδομισμός, κι άλλη ψυχρότηση της αγάπης, τα παιδιά θα μισούν τους γονείς και θα αποκτήνουν αυτούς, θα σκοτώνουν δηλαδή τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά τους. Αυτοί οι προφήτες όμως θα μετατρέψουν σε πολλές οικογένειες αυτή την έχθρα σε αγάπη ανάμεσα στα μέλη της. Ανάμεσα στους πιστούς θα ξαναφέρουν την ομόνοια σε ένα κόσμο που έχει πλέον χάσει τα ζύγια του και τρεκλίζει προς την καταστροφή. Πολλοί υποστηρίζουν, πατώντας ένα εδάφιο της Αγίας Γραφής, ότι ο Ιησούς αποκρίθηκε, είπε, Ηλίας έρχεται πρώτον αποκαταστήσει τα πάντα. Και ο Χριστός είπε ότι ο Ηλίας ήρθε και ούκ επέγνωσαν αυτόν. Αλλά του έκαναν όσα ηθέλησαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα πάθει από αυτούς. Θα κάνουν δηλαδή και αυτοί σε μένα ό,τι έκαναν σε εκείνους. Αυτό που ήθελαν. Δηλαδή τους σκότωσαν. Οι μαθητές κατάλαβαν ότι ήρθε ο Ηλίας. Γιατί περίμεναν και αυτοί ότι είναι σημείο της τελευταίας του Θεού παρουσίας, της δευτέρας παρουσίας ο Ηλίας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Όμως μετά κατάλαβαν ότι τους μιλούσε για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ίσον κατά πάντα με τον Ηλία. Διότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ο ίδιος ερωτήθηκε, είσαι ο Ηλίας, και είπε όχι. Άρα λοιπόν καμία σχέση δεν έχει. Μόνο στη δράση και στο πνεύμα έχουν σχέση ο προφήτης Ηλίας με τον προφήτη, με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Άλλο ο Ηλίας, άλλο ο όμοιος κατά πάντα προς τον Ηλία, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και το λέω αυτό γιατί μερικοί τον μπερδεύουν μέσα στο Ευαγγέλιο και λένε διάφορα, παραδείγματος χάρη ότι είναι μετεσάρκωση ο Τίμιος Πρόδρομος είναι με το σάρκος του προφήτη Ηλία. Δηλαδή τα κάνουν όλα όπως θέλουν αυτοί. Όχι, ο προφήτης Ηλίας είναι κρυμμένος για να έρθει αυτή την εποχή. Και από εκεί ελέγχονται αυτοί ότι είναι ψεύτες ψευδοπροφήτες, γιατί δεν έχουν διαβάσει όλο το Ευαγγέλιο. Αν είχαν διαβάσει ότι ο Ηλίας είναι κρυμμένος κάπου από το Θεό και θα έρθει την ώρα εκείνη, πώς θα λέγανε ότι η ψυχή του Ηλία μετεφέρθηκε στην ψυχή του Ιωάννη. Είναι ασύστολα ψεύδι. Έχουμε πει για την μετεσάρκωση, αγαπητοί φίλοι, και έχουμε έτσι κατά κάποιο τρόπο αναλύσει γιατί δεν πρέπει να πιστεύουμε τη μετεσάρκωση και γιατί δεν είναι χριστιανοί, ούτε καν χριστιανοί, τίποτα δεν είναι. Είναι ειδωλολάτρες εκείνοι που πιστεύουν στη μετεσάρκωση.
Ο Άγιος Θεοδόρητος ο Στουδίτης λέει ότι θα έρθουν σαν επικεφαλής του πνευματικού αγώνα και θα στεφτούν σαν μάρτυρες και στρατιώτες εναντίον του Αντιχρίστου, αυτοί οι δύο προφήτες. Οι Άγιοι λοιπόν μας πληροφορούν τι μέλη γενέστε. Και θα δούμε τον Άγιο Ιπόλυτο να λέει ότι αυτή είναι το σημείο το μεγάλο πρώτης ελεύσεως του Αντιχρίστου. Πώς θα παρουσιαστούν? Θα είναι περιβεβλημένοι σάκων, θα φοράνε δηλαδή ένα περίεργο ένδυμα. Ο σάκος, τον οποίο αναφέρει εδώ σαν ένδυμα, είναι ένδυμα με τρίχες καμήλου, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Δηλαδή θα φοράνε κάτι ανάλογο με αυτό που φοράει και ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί φίλοι, την εποχή του, αυτοί οι δύο προφήτες. Τότε οι άνθρωποι της μετανοίας θα καταλάβουν και θα έρθουν κοντά. Αυτός ο σάκος είναι ο σάκος της μετανοίας κατά κάποιο τρόπο, γιατί και ο προφήτης Δαβίδ, ο προφητάναξος, ο βασιλιάς Δαβίδ και προφήτης του Θεού, μέγας προφήτης, προφήτευσε τον Ιησού Χριστό, όταν αμάρτησε στο Θεό με τον Ουρία και με τη Βρυσαβέ, μπήκε σε λάκκο, έσκαψε λάκκο στη γη 2 μέτρα και μπήκε μέσα. Και φόρεσε, λέει, σάκο και έριχνε στάχτη στο κεφάλι του. Εις ένδειξη μετανοίας, κραυγάζοντας γοηρά και κλαίγοντας προς το Θεό, χτυπώντας το στήθος του και ρίχνοντας στάχτη στο κεφάλι του. Ποιος? Ο βασιλιάς, ο μέγας, άρχοντας. Είδατε την ταπεινοφροσύνη και το πόσο υπολόγιζε την θεϊκή υπόσταση ο προφήτης αυτός. Πολλές φορές της ημέρας λοιπόν πρέπει και εμείς να δείχνουμε σημεία μετανοίας, αγαπητοί φίλοι, και τα σημεία αυτά της μετανοίας είναι τα φανερά σημεία που θα έχουν και οι δύο προφήτες, οι οποίοι θα φορούν το σάκο. Ο Δαβίδ ήταν ο ιδρυτής κατά κάποιο τρόπο της νοεράς προσευχής όταν λέει «Ελέησόν μου ο Θεός, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», λέμε εμείς. Ο Τελώνης και ο Δαβίδ είναι δύο μεγάλα αναστήματα και παραδείγματα μετανοίας. Ας θυμηθούμε τον Ιωνά, ο οποίος πήγε στην Νινεβή και του ζήτησε να φορέσουν σάκους μετανοίας. Πράγματι, στην Νινεβή έγινε αυτό. Έριξαν στο κεφάλι τους στάχτες 3 ημέρες και δεν έφαγαν τίποτε αυτοί, ούτε η γη τους, ούτε οι θυγατέρες τους, ούτε τα ζώα τους. Δεν έφαγαν και δεν ήπιαν τίποτα για 3 μέρες. Αυτή είναι η μεγάλη νινεβητική, όπως λέγεται, νηστεία, την οποία ο Θεός απεδέχθη. Και αυτή η νηστεία λύγησε το Θεό, τον εξευμένησε και δεν έκανε την καταστροφή. Να λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, πώς η μετάνοια μεταστρέφει με παραδείγματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, πώς μεταστρέφει, όπως και ο ληστής βέβαια, ο οποίος βρίσκεται πρώτος στον Παράδεισο με το θέμα της μετανοίας του, γιατί μετενόησε. Αυτοί οι δύο είναι οι δύο λιχνίες και οι ελαίοι, είναι οι δύο μάρτυρες, ο Ενόχ και ο Ηλίας, που βρίσκονται μπροστά στο Θεό από τη γη, είναι οι δύο αντιπρόσωποι του Θεού, θα λέγαμε. Και πίσω από αυτούς βρίσκονται όλοι οι πιστοί, οι οποίοι παίρνουν θάρρος και δύναμη να αντιμετωπίσουν τον Αντίχριστο. Αυτοί οι δύο προφήτες θα δώσουν πάρα πολύ μεγάλη παρηγοριά στους πιστούς. Και στο πρόσωπο των δύο αυτών προφητών θα δούνε οι αγωνιστές του χριστιανισμού τους ηγέτες τους, τους φυσικούς τους ηγέτες. Εκείνους που θα δώσουν το μεγάλο κουράγιο στην ανθρωπότητα για να αντιμετωπίσουν τα δεινά. Εκείνους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, θα τους αναπτερώσει το ηθικό. Τους άλλους θα γίνει το αντίστροφο.
θα προσπαθήσουν να τους πολεμήσουν τους δύο προφήτες και θα πολεμηθούν από τους δύο προφήτες και αλίμονος εκείνους οι οποίοι θα τα βάλουν με τους δύο προφήτες Ενόχ και Ηλία. Το τέλος τους είναι σίγουρο ότι θα είναι ικτρό και εδώ στη γη και αργότερα. Για να μην σβήσει λοιπόν τη σφραγίδα του Χριστού από το μέτωπό μας ο Θεός και δεν πρέπει εμείς σε καμία περίπτωση να ενδώσουμε ούτε με ηλεκτρονικές ταυτότητες, ούτε με οποιαδήποτε κάρτα, διότι είναι μια απαρχή του να αρχίζουμε να σβήνουμε από το μέτωπό μας τη σφραγίδα που πήραμε στο βάπτισμά μας, στη μύρωσή μας, γιατί μπαίνει σφραγίδα δωρεάς Πνεύματος Αγίου στη μύρωση όταν μυρώνεται το παιδί μετά την κολυμπήθρα, μετά τη βάφτιση. Είναι μεγάλα θέματα αυτά, αγαπητοί φίλοι, και ας μην τα προσπερνάμε έτσι. Θα έρθουν δύσκολες μέρες, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Να έχουμε σεβασμό προς το Θεό, γιατί σήμερα ο κόσμος έχει ασέβεια προς το Θεό. Όταν έρθει ο προφήτης Ηλίας, και να θυμηθούμε ότι ο προφήτης Ηλίας ήταν εκείνος ο οποίος είπε στο Θεό, σε αρνήθηκαν όλοι. Και αυτός λιγοπίστησε. Έχασε το θάρρος του γιατί είδε την ασέβεια των ανθρώπων. Όμως ο Θεός του είπε, όχι Ηλία, δεν είσαι μόνος μονότατος όπως είπες, αλλά δεν έκαμψαν γόνοι στο Βάαλ όλοι, αλλά υπάρχουν 7.000 εδώ στην Ιερουσαλήμ, οι οποίοι ακόμη δεν επροσκύνησαν το Βάαλ, τον αντίχριστο της εποχής. Δηλαδή ένα ψεύτικο Θεό, μοσχάρι, χρυσό. Γι' αυτό υπάρχουν και σήμερα αφιερωμένες ψυχές στο Θεό, είναι πολύ περισσότερες από 7.000 και παρόλα αυτά που η ασέβεια και η ανομία, η παρανομία, η αμαρτία έχει πληθυνθεί και είναι πάρα πολύ μεγάλη η ασέβεια προς το Θεό, να έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Ήδη αυτοί οι άνθρωποι πήγαν πέρασαν και έφτασαν στην πορεία και διαμαρτυρήθηκαν για τις ταυτότητες, αγαπητοί φίλοι, και για τις Σέγγεν. Δεν ήταν 7 και 10.000, δεν ήταν 20 και 30.000, ήταν πάνω από 50.000 άνθρωποι. Μεταξύ 50 και 100.000 ψυχών ήταν αυτοί που συμπαραστάθηκαν μέσα στο δρυμή κρύο που έγινε όταν έγινε η πορεία, αλλά όχι μόνο αυτό, υπήρχαν και πολλοί άλλοι οι οποίοι έστειλαν τη συμπαράστασή τους και για λόγους, ίσως κάποιοι ήταν άρρωστοι, κάποιοι υπερήλικες δεν μπόρεσαν να βγουν με το κρύο. Τουλάχιστον 500.000 άνθρωποι έδειξαν με τη στάση τους ότι δεν έχουν προσκυνήσει το Βάαλ, το χρυσό μοσχάρι, δεν έχουν προσκυνήσει τους αντιχρίστους της σημερινής κοινωνίας, του κόσμου. Αυτό είναι ένα παρήγορο σημάδι και πρέπει να το θυμόμαστε. Είναι ένα θετικό σημάδι των καιρών ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται στη λέλαπα αυτή του αποχριστιανισμού της πατρίδος μας μέσω της συνθήκης Σέγγεν και όλων των ηλεκτρονικών αυτών μέσων. Ο προφήτης Ηλίας τιμώρησε τους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο όταν έκλεισε τον ουρανό την εποχή για 3 χρόνια και 6 μήνες. 3,5 χρόνια. Είναι συμβολικό το 3,5, αλλά εκεί είναι πραγματικό το 3,5. Μήπως και στην Αποκάλυψη είναι ακριβώς 3,5 όσο το λέει. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τίποτα μέσα στην Αποκάλυψη παρά μόνο για τα φανερά. Δηλαδή είμαστε βέβαιοι ότι θα έρθουν οι δύο προφήτες. Τώρα τα χρονικά όρια και το μέτρημα και όλα αυτά επιδέχονται μια συμβολική ερμηνεία. 3,5 χρόνια έκλεισε τον ουρανό ο προφήτης Ηλίας. 3,5 χρόνια ο προφήτης Ενόχ και ο προφήτης Ηλίας θα δράσουν εναντίον του Αντιχρίστου. Θα έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο. Θα είναι αντίπαλοι. Θα είναι τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Και θα επιτρέψει ο Θεός, αφενός μεν ο Θεός θα λιγοστέψει, θα κολοβώσει όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Κολοβώνω σημαίνει κόβω πίσω την ουρά. Θα κολοβώσει τα έτη του Αντιχρίστου. Δηλαδή ούτε καλά 7 χρόνια. Δεν θα έχει ο Αντίχριστος κυριαρχία και μετά θα εξαφανιστεί και δεν θα εμφανιστεί ποτέ πια. 3,5 χρόνια όμως είναι σίγουρο ότι θα δράσουν οι δύο μεγάλοι προφήτες Άγιοι της Ορθοδοξίας μας, ο προφήτης Ενόχ και ο προφήτης Ηλίας. Αυτοί 3,5 χρόνια θα αντισταθούν στον Αντίχριστο και
και δεν θα ενδώσουν, δεν θα πάρουν, δηλαδή δεν θα αφήσουν τον κόσμο να πάει κοντά του, όσο στους καλοπροαίρετους. Όμως θα επιτρέψει ο Θεός να πεθάνουν αυτοί οι δύο, να φωνευθούν από τον Αντίχριστο, να φωνευθούν για να γευτούν και αυτοί θάνατο, αγαπητοί φίλοι. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουν αποθάνει οι δύο προφήτες, θα ζουν, δεν γεύτηκαν θάνατο. Και επειδή οφείλουν να γευτούν θάνατο, γιατί θα ήταν άδικος ο Θεός, αν έστω και έναν άνθρωπο δεν τον αφήσει να γευτεί και αυτός θάνατο. Εδώ και ο ίδιος ο Υιός του Θεού γεύτη θάνατον. Είναι δυνατόν λοιπόν ο προφήτης Ενόχ και ο προφήτης Ηλίας να μην γευτούν θάνατο? Θα γευτούν και αυτοί το θάνατο. Αλλά και δεν θα μείνει κανείς αθάνατος. Ουδέποτε να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και δεν πέθανε. Αλλά υπάρχουν δύο θάνατοι. Ο ένας ονομάζεται σωματικός θάνατος και ο άλλος θάνατος ονομάζεται ψυχικός θάνατος. Ο ψυχικός θάνατος είναι ο φοβερός θάνατος, αγαπητοί φίλοι. Είναι ο θάνατος που προέρχεται στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό, στο Χριστό. Όσοι δεν πιστεύουν στο Χριστό έχουν πεθάνει ψυχικός, έστω και αν ζουν σωματικός. Τον πρώτο θάνατο λοιπόν δεν θα τον αποφύγει κανείς. Το δεύτερο θάνατο όμως θα τον αποφύγουν οι άνθρωποι του Θεού. Δεν θα πεθάνουν ψυχικώς. Δεν θα αποχωριστούν δηλαδή από το Θεό. Αυτό σημαίνει ψυχικός θάνατος. Ο αποχωρισμός από το Θεό και είσοδος του ανθρώπου μαζί με τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού στο πύρτο αιώνιο. Αν λοιπόν μείνουμε πιστοί στο Χριστό, συν Θεό, με τη δύναμη του Θεού, και το εύχομαι σε όλους μας, αγαπητοί αδελφοί μας και φίλοι ακροατές μας, τηλεθεατές μας, να δώσει ο Θεός να μην γευτεί κανένας τον δεύτερο, τον πνευματικό θάνατο. Διότι αυτός είναι ο τελεσίδικος θάνατος. Εάν δεν υπάρξει μετάνοια εδώ, τότε μετά το θάνατο, εάν δεν είμαστε κοντά στο Θεό, τελεσίδικα έχουμε πεθάνει με το δεύτερο θάνατο, τον πνευματικό θάνατο. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος μας, ας τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς. Τι όμορφα λόγια. Και άλλωστε είναι λόγια του Χριστού μας, ότι υπάρχουν επάνω εδώ στη γη νεκροί. Όσοι και αν σας φαίνεται περίεργο και νομίζουμε ότι όλοι είμαστε ζωντανοί, είμαστε ανάμεσα σε νεκρούς. Ζωντανός είναι μόνο ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Θεό, ο οποίος είναι παιδί του Χριστού. Το θηρίο λοιπόν που ανεβαίνει από την άβυσσα της αμαρτίας, που δεν είναι άλλος από τον Αντίχριστο, θα επιτρέψει ο Θεός να συλληφθούν από τον Αντίχριστο και να σκοτωθούν από τον Αντίχριστο. Να αποθάνουν. Να αποθάνουν μαρτυρικό θάνατο. Δεν ούκα εστί άνθρωπος ως ζήσετε και ούκο όψετε θάνατον. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γευτεί το θάνατο. Ο Αντίχριστος θα σκοτώσει τους δύο προφήτες, θα τους αφήσει 3,5 μέρες άταφους στη μεγάλη πλατεία, εκεί που ο Κύριος τους εσταυρώθηκε, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, στην πλατεία της Ιερουσαλήμ, και τότε αυτοί θα γίνουν ορατοί από όλο τον κόσμο. 3,5 μέρες, το 3,5 βλέπετε είναι η μισή εβδομάς και δείχνει κάποιο διάστημα, 3,5 μέρες. Θα τους αφήνει άταφος ο Αντίχριστος, για να τους δούνε όλοι οι άνθρωποι. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι υπάρχουν σήμερα τα μέσα που θα μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι της γης να δουν αυτές τις δύο μορφές, τους προφήτες, και θα χαρούν. Όχι για πολύ όμως, γιατί μπροστά στα έκθαμβα μάτια όλης της ανθρωπότητος θα αναλυφθούν στον ουρανό, θα φύγουν σαν πύραυλοι τα σώματά τους προς τα πάνω. Θα σηκωθούν, θα ξαναζήσουν δηλαδή, αφού γεύτηκαν θάνατο, θα σηκωθούν ζωντανοί. Βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, ότι εκεί πέρα ο Θεός έχει κάνει για αυτούς κάποια ιδιαίτερη συνθήκη, διότι θα είναι οι δύο άνθρωποι του που θα έχουν το σθένος, τη δύναμη από το Θεό πάντα, για να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη δυσκολία
και το μεγάλο εχθρό που θα έχει την πανουργία του διαβόλου, τον Αντίχριστο. Διότι ο Αντίχριστος δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος, μόνο οι άνθρωποι του Θεού θα μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν. Οι άλλοι θα πιστέψουν ότι ο Θεός είναι ο Αντίχριστος, γιατί θα πούνε να, νίκησε, στην τελική μάχη βγήκε νικητής. Αλλά πάλι θα πλανηθούν οι κακόμοιροι. Όταν δουν ότι ανασταίνονται και πηγαίνουν στον ουρανό. Μετατίθεται στους ουρανούς. Μετά τρεις ημέρες και ήμιση πνεύμα Θεού έρχεται μέσα τους και φόβος πιάνει τους αντιπάλους τους, μεγάλος φόβος πιάνει τους αντιπάλους τους. Στο 11ο κεφάλαιο τα βλέπουμε όλα αυτά και ακούνε φωνή από τον ουρανό που λέει «Ανέβετε όδε, ελάτε εδώ», θα ακουστεί μια φωνή στους δύο προφήτες. Τότε θα μετανοήσουν άραγε οι άνθρωποι που θα δουν όλα αυτά τα θαύματα. Την εποχή του Αντιχρίστου θα γίνει ερήμωση, μεγάλη ερήμωση πάνω στη γη. Μόλις φύγουν οι δύο προφήτες θα αναλάβει δράση. Θα καταστρέψει, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, κάθε πράσινο δέντρο που υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Η Αποκάλυψη μας λέει το 1 τρίτο των χλωρών δέντρων ξεραίνεται. Θα προσπαθήσει δηλαδή ο Αντίχριστος από το μίσος που έχει προς τον άνθρωπο να καταστρέψει τον οίκον του. Θα είναι οικολογικός καταστροφέας ο Αντίχριστος. Θα είναι οικολογικός καταστροφέας. Θα ανατρέψει καιρούς και νόμους. Θα αλλάξει τις ημερομηνίες, τις χρονολογίες. Δεν θα θέλει το προ και μετά Χριστόν. Θα βάλει άλλα πράγματα αυτός. Ίσως αλλάξει και τις μέρες του χρόνου, δεν ξέρουμε. Ήδη έχουν αρχίσει να αλλάζουν τώρα τις γιορτές και είναι κακό σημάδι αυτό. Κακό σημάδι, η γιορτή της γυναίκας, η γιορτή του παιδιού, η γιορτή των ανθέων, η γιορτή των ζώων, η γιορτή των διαφόρων του Αγίου Βαλεντίνου, ψεύτικου Αγίου. Αυτά όλα είναι προθάλαμη, προεόρτια μιας αλλαγής καιρών και χρόνων, όπως μας λέει η Αποκάλυψη. Ούκα στην το καιρό εκείνον, όταν έρθει ο δράκον, άνεσης επί της γης. Θάνατοι και λοιμοί θα υπάρχουν, όπως λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος στα γραπτά του, και τότε πολύ δια της στέρησης των βρωμάτων θα προσκυνήσει τον Αντίχριστο και δώσει αυτής χάραγμα εις την δεξιά χείρα και εν το μετώπο αυτών, για να μην μπορεί να κάνει ο χριστιανός το σταυρό του, αγαπητοί φίλοι, μας λέει ο Άγιος Υπόλυτος. Και ο ουρανός ούβουλεται δούνε η ετών, αλλά και η γη δεν θα δίνει τα γεννήματά της. Διότι ο Αντίχριστος θα είναι η κατάρα επάνω στη γη, το αράς. Θα βλαστημήσει το όνομα του Θεού του ουρανού, αυτό το σκουλίκι. Και οι άνθρωποι δεν θα μετανοούν από τα έργα τους. Εκεί στο σημείο αυτό τελειώνει και η δράση των δύο προφητών. Ό,τι είχαν να κάνουν, το έκαναν. Όσους μπόρεσαν να ανατρέψουν προς το καλό, να αντιστρέψουν την πορεία τους και να τους φέρουν από το κακό προς το καλό, το έκαναν. Αλλά από εκεί και πέρα οι καταστάσεις είναι ανεξέλεκτες, διότι ο κόσμος πλέον περιπίπτει τα 3,5 χρόνια στα χέρια του Αντιχρίστου. Ο Θεός σκεπάζει, όπως ξέρει, τους πιστούς του. Δεν αφήνει την εκκλησία του εκτεθειμένη. Αλλά οι δύο προφήτες που ήταν η παρηγοριά, ας πούμε, των πιστών, πλέον έχουν φύγει από τον κόσμο. Έχουν αφήσει όμως τη διδασκαλία τους. Έχουν δακτυλοδεικτήσει τον Αντίχριστο. Έχουν στερεώσει τη δύναμη και την πίστη των ανθρώπων που αντιστέκονται στον Αντίχριστο. Εμείς να παρακαλούμε τον Κύριό μας, τον Παντοδύναμο Κύριο, να μας δίνει δύναμη. Τα λόγια αυτά να μην τα ξεχάσουμε, να μείνουν γραμμένα στις ψυχές μας, αγαπητοί φίλοι. Είναι λόγια του Θεού, είναι λόγια της Αποκαλύψεως. Και όπου πηγαίνουμε και όπου ερχόμαστε, να σκεφτόμαστε αυτά τα λόγια. Πώς θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε, να αντισταθούμε. Ο Θεός θα μας βοηθήσει.
ο Θεός θα μας ελεήσει, ο πανεπόπτης μέγας Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, το αρνείο το εσφραγμένον, το οποίο είναι οτιδήποτε καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο για μας και μεγαλύτερη παρηγοριά, αυτό το αρνείο το εσφραγμένο, ο Κύριος μας θα είναι ο παρηγορητής μας, θα είναι ο συμπαραστάτης μας στον αγώνα αυτό, θα είναι εκείνος ο οποίος θα μας δίνει τη δύναμή του να αντιμετωπίσουμε εκείνα που άνθρωπος δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει αν δεν βρίσκεται και αυτός μέσα στην πίμνη του Χριστού μας. Μη θροείστε λοιπόν, μη φοβάστε, μη ντρέμετε θροίσμα όπως τα φύλλα, αλλά να είμαστε σταθεροί στην πίστη ότι ο Θεός ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Και από τώρα το βλέπουμε ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ ο Θεός όταν είμαστε πιστοί και ακολουθούμε το θέλημά Του. Από εκεί και πέρα, ό,τι επιτρέψει ο Θεός θα γίνει. Εμείς θα δεχτούμε ποτέ να πάρουμε ηλεκτρονικές ταυτότητες, σφραγίσματα, διότι όλα αυτά ευκολύνουν τους ανθρώπους του Αντιχρίστου να φέρουν τελικά την επικράτηση του Αντιχρίστου. Και όπως λένε μερικοί, λάθος μια σκέψη, αφού θα έρθει ο Αντίχριστος, γιατί να αγωνιζόμαστε, μα και ο θάνατος έρχεται και εμείς αγωνιζόμαστε να έχουμε την υγεία μας. Μέχρι να πεθάνουμε. Μέχρι να πεθάνουμε, αγωνιζόμαστε να είμαστε καλά. Έτσι λοιπόν, μέχρι να έρθει ο Αντίχριστος, που θα έρθει μόνο σε εκείνη τη γενιά που θα του επιτρέψει να έρθει, στην πνευματικώς σάπια γενιά, πόρνη και μιχαλίδα, όπως λέει και το Ευαγγέλιο μας, σε αυτήν λοιπόν τη γενιά θα έρθει ο Αντίχριστος και θα επιτρέψει ο Θεός να γίνουν τα σημάδια αυτά. Θα απαντήσουμε λοιπόν σε εκείνους που λένε ότι είναι αναπόδραστο, είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, ότι εμείς σαν μάρτυρες της Ορθοδοξίας, σαν στρατιώτες Χριστού, θα αγωνιστούμε στις ημέρες μας να μην έρθει ο Αντίχριστος. Και θα είναι κέρδος για μας και για τις επόμενες γενναίες. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο, πού ξέρουμε εμείς, εάν ο Αντίχριστος δεν έρθει μετά από 1000, 2000, 3000 χρόνια. Κάνουμε μια σκέψη. Τα σημεία δείχνουν ότι έρχεται γρήγορα. Αλλά αν ο Θεός θέλει και δει την καλή μας προαίρεση, γιατί εδώ που τα λέμε, αγαπητοί φίλοι, και οι Θεσσαλονικείς περίμεναν τη Δευτέρα Παρουσία στην εποχή τους. Δεν ήξεραν και νόμιζαν ότι Χριστός έρχεται σύντομα. Βεβαίως είναι διπλούν το σύντομα, διότι με το θάνατο του ανθρώπου έρχεται για αυτόν η Δευτέρα Παρουσία, η κρίση επομένως. Άρα λοιπόν ποτέ να μην έχουμε μακροπρόθεσμες. Να πούμε θα το κάνουμε αυτό αύριο, μεθαύριο, θα ξεμολογηθούμε αύριο, θα πάμε αύριο. Διότι ο Σατανάς αυτό θέλει να μας κάνει, να μην πάμε σήμερα. Το σήμερα είναι στο χέρι μας, το τώρα. Αύριο ίσως να μην έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που τώρα μπορούμε να κάνουμε. Το μέλλον δεν ανήκει στον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε το παρόν. Εμείς προς το παρόν, δόξα τω Θεώ, όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Έλληνες, έχουμε δώσει το παρόν. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι δίνουν το παρόν του αγώνα εναντίον των σημείων αυτών της Αποκαλύψεως, δηλαδή των ταυτοτήτων και του 666. Και συν Θεώ θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη και τον αγώνα. Όμως εδώ τελείωσε η ώρα μας, αγαπητοί φίλοι. Να μην ξεχάσουμε αυτά που λέμε. Θερμή παράκληση. Όσοι ακούτε κάποια πράγματα εδώ και σας κάνουν εντύπωση, σας εντυπωσιάζουν, τα θεωρείτε σωστά και είναι σωστά με τη δύναμη του Θεού, να τα δίνετε σαν πνευματικό δώρο και στους άλλους αδερφούς μας, στην παρέα μας, στους φίλους μας. Τόσα πράγματα λοιπόν έχουμε πει στις εκπομπές μας και τόσα πράγματα συν Θεό θα πούμε με τη δύναμη του Θεού και μέσα από τη δική μας παράδοση, από το Ευαγγέλιο μας, από τα πατερικά μας κείμενα. Να μην πάνε χαμένα. Να τα γράψουμε στην καρδιά μας με πύρινα γράμματα όλα αυτά, τα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, τα κεφάλαια του Ευαγγελίου μας και να τα ξέρουμε. Διότι έτσι διασώθηκε η Ορθοδοξία από γενεά σε γενεά και 400 χρόνια σκλαβιάς την διέσωσαν οι πύρινες καρδιές των Ελλήνων οι οποίοι είχαν μέσα γραμμένες Χριστός και Ελλάδα. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας να είστε όλοι καλά αγαπητοί φίλοι και να είμαστε πάλι συν Θεώ μαζί. Χαίρετε, Κύριο.